Hey, ποιος είναι αυτός? Ο Άλεξ. Ποιος είναι ο Άλεξ? Ο ανιψιός μου. Μου ζήτησε η αδερφή μου να τον προσέχω. Είναι όμορφος. Βέβαια, είναι μωρό. Αλήθεια, ξέρεις πώς γίνονται τα μωρά? Όχι, δεν γνωρίζω. Πάμε όμως ένα μαιευτήριο για να μάθουμε. Μαρσέλ πήγαινε αργά, αργά. Αργά! Από ό,τι ακούω, εδώ είμαστε. Είναι ώρα για μπάνιο. Καλημέρα, κυρίες μου. Καλημέρα. Και εσύ πότε γεννήθηκες? Παρασκευή. Δεν είσαι ο μόνος που γεννήθηκε Παρασκευή. Κάθε μέρα γεννιούνται στη Γαλλία περίπου 2.000 μωρά. 700.000 μωρά γεννιούνται κάθε χρόνο. Και σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, τα αγόρια υπερισχύουν. 51 αγόρια για κάθε 100 γένες. Έχασαν τα κορίτσια. Είσαι πολύ γλυκό, μωράκι. Ναι, αλλά τα κορίτσια ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Και στη Γαλλία γεννιούνται όλο ένα και λιγότερα μωρά. Σε ολόκληρο τον πλανήτη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο αριθμός των παιδιών αυξάνεται. Κάθε δευτερόλεπτο γεννιούνται 4 ή 5 μωρά. Αυτό σημαίνει ότι οι γένες, ανά έτος, είναι πάνω από 140 εκατομμύρια. Τι όμορφα που είναι! Hey, Ζαμί, ελπίζω να μην υπάρχουν κουνούπια στο φορτηγό, γιατί δεν αρέσουν στα μωρά. Μην ανησυχείς. Την κουνουπιέρα, ορίστε. Και ο Άλεξ δεν κλαίει πια. Σε αντίθεση με όσα λέγονται, τα αγόρια δεν γεννιούνται μέσα στο λάχανο και τα κορίτσια δεν γεννιούνται μέσα στα τριαντάφυλλα, όπως αυτά εδώ. Το επιβεβαιώνω. Και δεν αναφερόμαστε στους πελαργούς που τα φέρνουν τα μωρά. Στο παρελθόν δίναμε τα κοριτσάκια στα ροζ και τα αγοράκια στα μπλε. Σήμερα αυτό βέβαια δεν ισχύει. Πώς θα ξεχωρίζουμε? Εγώ ξέρω. Και επιπλέον ξέρω και πώς γίνονται. Χρειάζεται ένας άντρας και μία γυναίκα. Ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο. Το σπερματοζωάριο προέρχεται από τον πατέρα και το οάριο από τη μητέρα. Αυτά είναι κύτταρα που περιέχουν 23 χρωμοσώματα. Τα χρωμοσώματα είναι μπαστούνια που προσδιορίζουν τα γονίδια. Φέρουν ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που θα καθορίσει τα χαρακτηριστικά του μωρού, το χρώμα των ματιών, το φύλλο, ακόμη και τις γενετικές ανομαλίες. Όταν λοιπόν το σπερματοζωάριο συναντήσει το οάριο, κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης, κάθε κύτταρο θα φέρει τα μισά κληρονομικά χαρακτηριστικά που θα έχει το μωρό. Α, έλα να δεις. Είναι ένα στρατός από σπερματοζωάρια εν δράση. Αν θέλετε να τα δείτε καλύτερα, μπορούμε να κάνουμε zoom και να δώσουμε έμφαση. Ένα σπερματοζωάριο δεν είναι μεγαλύτερο από 65 εκατομμυριοστά του μέτρου. Δηλαδή, 65 προς 1000 του χιλιοστού. Σε μια σταγόνα σπέρματος υπάρχουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια. Αν τα αφήσετε ελεύθερα, το ρίχνουν στο τρέξιμο. Μπορεί να διανύσουν 36 εκατοστά σε μία ώρα. Παράγονται στους όρχες. Ξέρουμε που βρίσκονται. Κάθε άντρας παράγει πάνω από 1000 ανά δευτερόλεπτο. Δεν μιλάμε για μια απλή τσάντα με χρωμοσώματα, αλλά για ένα ολόκληρο μηχανισμό. Είναι ο πυρήνας μαζί με 23 χρωμοσώματα. Πριν από ένα σημείο, το οποίο περιέχει ένζημα που διεισδύουν στο οάριο τη στιγμή της γονιμοποίησης. Όπισθεν βρίσκεται ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, τα μυτοχόνδρια. Λειτουργούν όπως η ροή ενός μαστιγίου και επομένως το σπερματοζωάριο κολυμπά. Για να τραφούν, ο σταθμός ενέργειας αδειάζει τα καύσιμά του στο υγρό του σπέρματος. Καθόλου άσχημα λοιπόν, ε?
Το σπερματοζωάριό σου είναι αθλητής. Ξέχασες όμως να πεις ότι δεν είναι όλα τέλεια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τουλάχιστον το 1/3 του σπερματοζωαρίου όλων των ανδρών είναι ατελές. Και τώρα θα σου δείξω στην οθόνη, εκεί για παράδειγμα, με τα μικρά κεφαλάκια. Τα άλλα έχουν από δύο. Η ουρά ορισμένων μοιάζει με τυρμπουσόν. Αλλά όπως αυτά εδώ στριφογυρίζουν ολόγυρα, επειδή το τιμόνι τους, το πιδάλιό τους, έχει αποκλειστεί, δηλαδή το πτερύγιο. Όλα αυτά εδώ δεν έχουν καμιά πιθανότητα να περάσουν τη γραμμή τερματισμού. Στην προκειμένη περίπτωση το οάριο. Εφόσον λοιπόν θέλετε να δείτε ένα, θα προετοιμάσουμε ένα. Με άλλα λόγια, ένα οοκύτταρο εδώ στο μικροσκόπιο. Μια μικρή προσαρμογή. Ορίστε, το στέλνω. Καλοδεχούμενο! Ωχ, το μωρό κλαίει. Κοιμήσου, μωρό μου, κοιμήσου. Κοιμήσου, έλα. Τα οάρια δεν παρασκευάζονται σε μόνιμη βάση. Στην οθήκη υπάρχει ένα απόθεμα, το οποίο μειώνεται σταδιακά μέχρι τα 50 έτη της ηλικίας, ως την εμμηνόπαυση. Η γυναίκα, λοιπόν, δεν έχει πια ορυξία. Επιστρέφοντας στην αρχή, από την εφηβεία, κάθε μήνα χάνεται και ένα αυγό. Η ορυξία προκύπτει 14 ημέρες μετά την έναρξη του εμμηνορυσιακού κύκλου. Το άριο, λοιπόν, είναι όπως ένας κορμός. Εν τω μεταξύ, η μήτρα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα έμβριο. Αν το άριο συναντήσει ένα σπερματοζωάριο. Για να υποδεχθεί το έμβριο, τα αιμοφόρα αγγεία αναπτύσσονται. Εάν μετά από 24 ώρες το άριο δεν συναντήσει το σπερματοζωάριο, το άριο πεθαίνει και τα αιμοφόρα αγγεία τελικά εξαφανίζονται. Αυτοί είναι οι κανονισμοί 14 ημέρες μετά την ορυξία. Μετά το πέρας του εμμηνορυσιακού κύκλου υπάρχει ορυξία. Αν το οάριο δεν συναντήσει το σπερματοζωάριο, πεθαίνει 14 ημέρες μετά την εμμηνορύση. Και ούτω καθεξής μέχρι το οάριο να συναντήσει το σπερματοζωάριο. Όχι αναγκαστικά, Ζαμί. Μπορούμε ακόμα να αποτρέψουμε αυτή τη συνάντηση αν δεν θέλουμε αυτό το μωρό. Φυλακίζουμε το σπέρμα με τη χρήση προφυλακτικού. Υπενθυμίζω ότι προφυλάσσει επίσης ενάντια στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του AIDS. Εναλλακτικά εμποδίζεται η ορυξία με τη χορήγηση του χαπιού. Κυρίως τα κορίτσια το λαμβάνουν. Αλλά με το χάπι δεν αποφεύγονται τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Εντάξει, καλά, κατάλαβα. Εγώ όμως θέλω το οάριο να συναντήσει ένα σπερματοζωάριο. Για να υπάρξει γονιμοποίηση. Αυτή η συνάντηση γίνεται πάντα εδώ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη τοποθεσία και πρέπει να πραγματοποιείται πάντα 24 ώρες μετά την ορυξία. Το οάριο δεν είναι βιώσιμο μετά από 24 ώρες. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Τα σπερματοζωάρια όμως ζουν για πολύ περισσότερο. 4 με 5 μέρες. Έτσι μπορούν να φτάσουν τα πρώτα και να περιμένουν υπομονετικά για το είδος των αυγών για να το γονιμοποιήσουν. Αυτό είναι μόνο ένα αυγό που εκτινάσεται από την οοθήκη. Απέναντι υπάρχουν 500 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Για να φτάσουν στο οάριο που κατεβαίνει προς τον κορμό, πρέπει να τρέξουν ενάντια στο ρεύμα. Μιλάμε για αγώνα δρόμου. Κουράζεται κάπως. Άντε, νεύρο, αγόρι μου. Απέδρασε από τη δημιουργία. Μετά από 2 ώρες ταξίδι, έχουν απομείνει παρά μόνο 1000 που πάνε προς το στόχο. Πρόκειται για ομαδική εργασία. Όλα απελευθερώνουν τα ένζημά τους για να διαπεράσουν την οοθήκη. Υπάρχει όμως μόνο ένας νικητής. Μόλις ένας έφτασε, η μεμβράνη των οαρίων μπλοκάρει τις εισόδους. Ορίστε το πρώτο κύτταρο του μελλοντικού μωρού. Είναι ένας ζυγωτής. Δείτε τι έγινε στο άλλο ζυγωτή. Να, εδώ είναι. Θα φροντίσω τα μωρά. Να, εκεί υπάρχουν πολλά. Μπιμπερό, ωραία. Δεν δίνονται σε όλα τα μωρά. Η γονιμοποίηση δεν πετυχαίνει πάντα. Ακόμα και όταν η οθήκη και το σπερματοζωάριο βρίσκονται υπό την κατάλληλη συγκυρία, η περίπτωση να γονιμοποιηθεί και να προκύψει ένα μωρό είναι 1 στις 4. Έτσι είναι η φύση και το ίδιο ισχύει για όλους. Από ποιο να ξεκινήσουμε τώρα? Από αυτόν εδώ που κλαίει περισσότερο. Ναι, βέβαια. Καμιά φορά ορισμένα ζευγάρια δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά. Ένας από τους δύο γονιούς πάσχει από πρόβλημα γονιμότητας. Σε αυτή την περίπτωση, για να γίνει η γονιμοποίηση, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο in vitro. Αρχικά, παίρνουμε οάρια από τη γυναίκα κατόπιν αναισθησίας. Στη συνέχεια,
Τα τοποθετούμε στη μήτρα της μητέρας. Τοποθετούμε τα σπερματοζωάρια που έχουν επιλεχθεί προσεκτικά και τα αφήνουμε στη ζέστη. Μετά από 48 ώρες και με λίγη τύχη, το γονιμοποιημένο οάριο διαιρείται σε 2 και στη συνέχεια σε 4. Σχηματίζεται ένα έμβριο, κάτι σαν κυλινδρικό σχήμα, για να τοποθετηθεί στη μήτρα της μητέρας και να αναπτυχθεί φυσιολογικά. Τα άλλα έμβρια που έχουν δημιουργηθεί με τη μέθοδο in vitro αποθηκεύονται σε υγρό και φυλάσσονται για να τοποθετηθούν στη μήτρα της μητέρας και να δοθεί η ευκαιρία σε ένα άλλο μωρό να γεννηθεί. Σε περίπτωση που ο πατέρας έχει πρόβλημα γονιμότητας, επειδή τα σπερματοζωάρια του δεν έχουν ισχύ, μπορούμε να προσπαθήσουμε να απομονώσουμε ένα σπερματοζωάριο και να το τοποθετήσουμε απευθείας στη μήτρα με μικροσκόπιο. Αν ο πατέρας δεν παράγει κανένα σπερματοζωάριο, τότε η γυναίκα μπορεί να λάβει σπερματοζωάριο που προέρχεται από ανώνυμο δότη. Στη Γαλλία υπάρχουν 200 κέντρα που κάνουν αυτή τη δουλειά και συγκεντρώνουν σπέρμα για γονιμοποίηση. Στη περίπτωση που η μητέρα έχει πρόβλημα γονιμότητας και δεν παράγει οάρια, υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί ανώνυμος δότης οαρίων και δωρεάν θα ψάξουμε να βρούμε μια ανάδοχη μητέρα που θα δεχτεί αυτή την ιατρική διαδικασία. Χρειάζεται 9 μήνες. Πριν αυτό το μωρό ήταν ένα μικροσκοπικό ζυγωτό. Σήμερα έχει δημιουργηθεί από χιλιάδες, τα οποία δημιουργήθηκαν αργά πριν από τη γέννηση. Αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, το ύψος του μωρού σε ένα χρόνο θα ψηλώσει όσο είναι περίπου τα 2 χιλιόμετρα. Καλά ακούσατε. Σίγουρα σας φαίνεται αστείο, αλλά είναι αλήθεια. Αναγράφεται εξάλλου και στο καλάθι. Ναι, 2 χιλιόμετρα. Επιστρέφουμε στο σημείο έναρξης. Το ζυγωτό χωρίζεται σε 2 για να δώσει 2 κύτταρα και έτσι να δημιουργηθεί το έμβριο. Στο εσωτερικό τα κύτταρα χωρίζονται σε 2 ακόμα για να δώσουν 4 κύτταρα. Στη συνέχεια 8, μετά 16, μετά 32 κτλ. Όταν έχουμε εκατοντάδες κύτταρα, το έμβριο εμφανίζεται στο φυσικό του περιβάλλον μέσα στη μήτρα όπου μένει για 9 μήνες. Σαμί, στα μωρά δεν αρέσει ο θόρυβος. Καλά, κοιμάται. Πρέπει να πούμε στο Μαρσέλ να λαδώσει τις πόρτες. Λοιπόν, τα κύτταρα πώς πολλαπλασιάζονται. Στο εσωτερικό των κυττάρων υπάρχουν τα χρωμοσώματα που δημιουργούν ένα μεγάλο μόριο. Το DNA μοιάζει με μια στριφογυριστή σκάλα από την οποία κρεμνιούνται τα γονίδια. Το DNA διαχωρίζεται σε 2 μέρη. Θα ανοίξει. Έχουμε 2 μισά κομμάτια DNA, αλλά όχι για πολύ. Το κύτταρο θα παράγει τα μισά που λείπουν. 2 ίδια από αυτά που λείπουν. Όταν το καθένα βρει το άλλο του μισό, ο αριθμός των χρωμοσωμάτων διπλασιάζεται. Το κύτταρο διαιρείται και έχουμε πετύχει τη δημιουργία 2 πανομοιότυπων, όπως αυτά εδώ. Εδώ έχουμε το χορό των χρωμοσωμάτων, όπως φαίνεται στο μικροσκόπιο, στην επιτάχυνση. Φύγαμε! Χώρισαν, διαλύθηκαν και ορίστε, εδώ είναι τα 2 κύτταρα. Τα κύτταρα μπορούν να αναπλάσουν από την αρχή οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αλλά πολύ σύντομα θα αρχίσουν να ειδικεύονται. Αυτά εδώ, για παράδειγμα, αρχίζουν να διαπλάθουν τον εγκέφαλο του μωρού. Άλλα παρασκευάζουν το αίμα και τους μυς. Πρώτα η καρδιά. Στο τέλος του πρώτου μήνα, το έμβριο είναι περίπου 5 χιλιοστά.